techblog.gr, HTC Tattoo, το μικρό κινητό της HTC με λειτουργικό σύστημα Android, ελληνικό Android συγκεκριμένα, θα το δούμε, είναι το πρώτο που βλέπω να έχει ελληνικά. Είναι ουσιαστικά ένα από τα πιο φτηνά Android κινητά και σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ολόιδιο με το Touch 2, το HTC Touch 2. Αλλά μόνο που το HTC Touch 2 φοράει Windows Mobile 6.5, ενώ αυτό Android είναι ίδιο στο μέγεθος, έχουν ίδια οθόνη 2,8 inches, 3,2 megapixel κάμερα, ελληνικά, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, όλα. Μόνο που το Touch 2 που σας έχω παρουσιάσει ήδη έχει Windows Mobile 6.5, ενώ αυτό Android, και είναι το δεύτερο κινητό της HTC που βγαίνει με το User Interface Touch Sense που είχαμε παρουσιάσει και έχετε δει μέσα από το HTC Hero. Αυτό είναι λοιπόν το κινητό. Βλέπετε πόσο μικρό είναι. Φαντάζομαι και η τιμή του θα είναι αρκετά ικανοποιητική. Εδώ πέρα έχουμε το Touch Sense, όπως το γνωρίσαμε από το Hero. Βλέπουμε ο καιρός. Μπορούμε να μεταφερόμαστε από χώρα, από πόλη σε πόλη. Αυτά ρυθμίζονται. Εντυπωσιακό. Όχι βέβαια τόσο εντυπωσιακό όσο του HTC HD. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Βλέπουμε εδώ. Εδώ κάτω βλέπετε ότι με αυτό εδώ πέρα που κινείται σε ποια από τις οθόνες της 7 είμαστε. Έτσι, αυτά αλλάζουν. Εδώ πέρα μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Εγώ έχω κάνει ρυθμίση στο λογαριασμό μου στο Twitter και βλέπουμε ότι έχει scroll εσωτερικά. Οκ. Okay. Εδώ πέρα είναι τα email. Τα βλέπεις έτσι στους λογαριασμούς που έχεις ρυθμίσει. Οκ. Okay. Φεύγω από εδώ. Εδώ είναι η κεντρική οθόνη που μπορείς να βάλεις ό,τι widget θέλεις πάνω ή να τα σβήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο τα μετακινείς. Ή αν θέλεις να προσθέσεις, πατάς από εδώ συν στην κατηγορία που θέλεις, π.χ. κάποια συντόμευση. Ένα πρόγραμμα, π.χ. θέλω το marketplace. Τσουπ, τοποθετήθηκε. Να το πιέζουμε και το βάζουμε στη θέση που θέλουμε. Ωραία. Εδώ πάνω είναι το παγκόσμιο ρολόι, εδώ πέρα έχουμε τις ρυθμίσεις ρολογιού και τέτοια δηλαδή. Βλέπουμε πάλι με αυτόν τον τρόπο. Ωραίο, γρήγορο, ξεκούραστο. Εδώ πέρα σε αυτή την οθόνη, το tab θα έλεγα, μπορούμε να προσθέσουμε τις επαφές μας. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο, αν έχουμε πολλές, να κάνουμε scroll μέσα. Π.χ. αυτή που έχω προσθέσει, βλέπουμε ότι πιέζοντας πάνω μας δίνει τη δυνατότητα να στείλουμε email ή αν είχα μέσα κάρτα SIM ή μάλλον αν είχε τηλεφωνικό αριθμό και κάρτα SIM να τον πάρουμε τηλέφωνο ή να του στείλουμε SMS. Εδώ πέρα είναι οι σελιδοδείκτες μας. Έτσι, πάλι scroll εσωτερικά μέσα στην οθόνη. Και εδώ πέρα είναι η τελευταία οθόνη στην οποία έχω βάλει εγώ κάποια shortcuts για να έχω ενεργοποίηση, απενεργοποίηση άμεση στο Wi-Fi μου, το Bluetooth μου, το GPS κτλ. Πιέζοντας εδώ, πας στο τηλεφωνικό κατάλογο και εδώ πέρα είναι το μενού. Οκ, βλέπετε, όλο στα ελληνικά, ρυθμίσεις, σχετικά με το τηλέφωνο. Το 1.6 φοράει, του Android, ρυθμίσεις όλα κανονικά, Wi-Fi, βλέπετε πλήρωσε ελληνικό μενού. Πάμε να δούμε μέσα στο πώς γίνεται η πλοήγηση στο ίντερνετ. Η οθόνη είναι μικρή όντως για πλοήγηση, παρόλα αυτά, εντάξει, τη δουλειά σου την κάνεις. Βλέπουμε εδώ πέρα, εντάξει, φυσικά έχει και εδώ. Δεξιά-αριστερά, tap-tap, ωραία, εντάξει, πολύ ομαλά,
όμορφα κινείται. Zoom in, zoom out έτσι. Τέλεια. Παίζει βιντεάκια μέσα από τον browser. Είναι κάτι σημαντικό, το ζητάτε όλοι. Πάμε να το δούμε. Ωραία. Ανοίγει σε YouTube Flash Player. Τώρα θα συνδεθεί με Wi-Fi. Ωραία, λοιπόν, φεύγω και από εδώ. Το είδαμε. Πάω ξανά μέσα στο μενού. YouTube. Αυτό το έχει προεγκατεστημένο. Εντάξει, κανονικά βιντεάκια και τέτοια. Τα βλέπουμε εδώ πέρα όλα κανονικά. Και ας μπω λίγο σε Google Maps. Έτσι, πάντα από εδώ, μενού, για τις περισσότερες, για περισσότερα για ρυθμίσεις και τα λοιπά. Okay. Αυτό λοιπόν και το Google Maps. Έτσι, zoom in, zoom out. Φεύγω. Τα email μας εδώ πέρα το είδαμε πριν, έχουμε άμεση πρόσβαση. Πάλι μενού εδώ. Εντάξει, μια χαρά. Η οθόνη πολύ ωραία. Να πω την αλήθεια ότι αν και έχει ίδια οθόνη ίδιας ανάλυσης και in charge με το Touch 2 που φοράει Windows Mobile 6.5, εδώ πέρα είναι πολύ καλύτερη η απεικόνιση των εικονιδίων και γενικά όλου του μενού και μέσα στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω, ήταν η οθόνη, δεν ξέρω, του Touch 2 μήπως στέει το Windows Mobile. Μου φαινόταν λίγο έτσι άγρια, έτσι, να έχουν πολύ pixelized, πολύ μεγάλο κενό τα pixel μεταξύ τους εδώ πέρα. Αν και είναι, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ίδια στην οθόνη, είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερη αίσθηση. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα πώς κινείται. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κινητάκι. Μικρό, κομψό, με Android. Φαντάζομαι ότι θα είναι το δεύτερο που θα κυκλοφορήσει η Ελλάδα. Πρώτο έχουμε το HTC Magic. Αυτό θα είναι μάλλον το δεύτερο που θα έρθει. Το βλέπω πρώτα αυτό να έρχεται και μετά το Hero. Δεν έχω να δείξω κάτι άλλο. Ίσως μόνο να πάμε λίγο στις ρυθμίσεις μέσα της κάμερας. Να δούμε πώς είναι εκεί το περιβάλλον. Εντάξει, θέλει κάρτα μνήμης μέσα, δεν έχω βάλει. Πάλι από εδώ μενού. Ποιότητα, ενδείξεις, πού θα αποθηκευτεί. Ωραία. Και φυσικά mode βιντεοκάμερας. Πάλι μενού. Μέγιστο αυτό. Αυτά. techblog.gr, HTC Tattoo. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye.